Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχω μια πρωτοτυπία σήμερα, η οποία παρακαλώ πολύ να μην αντιγραφεί. Δεν θέλω να αντιγράψετε αυτή την πρωτοτυπία. Μια φίλη μου έχει στείλει έγγραφο γράμμα, σε χαρτί, σε φάκελο που κατά λάθος το βρήκα στη θηρίδα. Παρακαλώ πολύ, μόνο με email. Εντάξει. Θα το διαβάσω αυτό σήμερα. Περιττό να σας πω ότι το κουβαλάω στη τσάντα μου, έχει 3 εβδομάδες που ήρθε στην θηρίδα. Γιατί με τον ίδιο τρόπο που με δυσκολεύουν τα ηχητικά μηνύματα που μου στέλνει κάποιος στα διάφορα messengers, με τον ίδιο τρόπο με δυσκολεύουν και τα χειρόγραφα γράμματα. Φυσικά, για να πούμε και της κοπέλας το δίκιο της, γράφει καλά και είναι μόνο μία σελίδα μπρος πίσω. Γιατί μου έχει τύχει να λάβω με το ταχυδρομείο, κρατηθείτε, ναι, 100 σελίδες μπρος πίσω. Οπότε αυτό καλό είναι. Εννοείται και οι εκείνες που ήταν 100 σελίδες μπρος πίσω, εννοείται ότι δεν μπόρεσα να τις διαβάσω με τίποτα. Λοιπόν, προτού ξεκινήσουμε, έμαθα το μάθημά μου, μια καλή μαθήτρια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο εδώ στο κανάλι μας, τα ψυχοεκπαιδευτικά, πατήστε το κουμπί για εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο ή κάνουμε ένα live βίντεο. Και επίσης πατήστε like σε αυτό το βίντεο εάν σας αρέσει. Εγώ πάντως, τους YouTubers που παρακολουθώ, τους βάζω like πριν δω το βίντεο, γιατί είμαι σίγουρη για το ποιόν του βίντεο που θα παρακολουθήσω προτού το παρακολουθήσω. Σας λέω να κάνετε το ίδιο, απλώς λέω τι κάνω εγώ. Τέλη Νοέμβρη 2022, διαβάζω το γραπτό. Με το που φέρνω το γράμμα, μαζεύει το φως. Τέλη Νοέμβρη 2022, αγαπητή Θέκλα. Αγαπημένη Θέκλα, ευχαριστώ. Και εδώ υπάρχει και ένα post-it πάνω στο γράμμα που λέει: με απόλυτο σεβασμό σε αυτό που κάνεις και με τον ελληνικό που αρμόζει σε μια κατάθεση ψυχής. Θέκλα, σε ευχαριστώ. Δεν θα σας το δείξω, γιατί έχει και την υπογραφή της κοπέλας, να μην προδώσουμε τα προσωπικά της δεδομένα. Αλλά στείλτε μου email. Θα διαφυλάτω πάντοτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αγαπημένη Θέκλα, σου γράφω για να σε ευχαριστήσω, καθώς ανακαλύπτοντας το κανάλι σου στο YouTube, κατάλαβα πως μου είχε ξεφύγει τόσα χρόνια η βαθύτερη και επιστημονική εξήγηση της λέξης νάρκισσος. Αυτό με βοήθησε να πάω τη ζωή μου παρακάτω. Σου εξηγούμε λοιπόν. Κάποια στιγμή, μέσα στο 2014, δηλαδή 8 χρόνια πριν, η μεγαλύτερη αδερφή μου έφτασε στο σπίτι στουπί, θέλω να πω πολύ μεθυσμένη, κάτι το εξαιρετικά ασύνηθες. Δηλαδή η αδερφή σου δεν συνήθιζε να μεθάει και εκείνη τη μέρα ήρθε μεθυσμένη στουπί. Μου είπε πως είχε βγει με τον Τάδε, με έναν τύπο, με τον οποίο παρηγοριόταν εκείνη την περίοδο, μέχρι ο μελλοντικός της και νυν πλέον σύζυγος, ο μελλοντικός της και νυν πλέον σύζυγος, να κόψει τα παιχνίδια. Α, ήταν σε μια φάση δηλαδή που έκανε παιχνίδια ο σύζυγος της και αυτή παρηγοριόταν, σου είπε, με αυτόν τον τύπο. Ήταν φίλη με προνόμια εν ολίγης με αυτόν τον τύπο, ο οποίος μου έκανε κακή εντύπωση και μόνο από το γεγονός πως την έκανε να πει τόσο πολύ, χωρίς καν δηλαδή να τον ξέρω ακόμα. Άρα με το που γνωρίζεις την ύπαρξή του, να η πρώτη κόκκινη σημαία που ανεμίζει μπροστά στα μάτια σου. Αλλά είσαι 17 χρόνων μόνο, είσαι πάρα πολύ μικρή. Τον θεώρησα κακή επιρροή. Εδώ να πούμε πως αυτός είναι αυτό που λέμε απουντζάκι. Wow. Ωραίος, ψηλός, πολλά λεφτά, τεράστιο σπίτι με πισίνα, τάση επίδειξης, πολυταξιδεμένους με φίλους παντού ανά τον κόσμο και δεν συμμαζεύεται. Wow. Εμένα πάντως ένας τέτοιος τύπος και να μην είχε τέτοια συμπεριφορά δεν θα με τραβούσε, δεν θα με ήλκει. Εντάξει, να δείχνω ένα αντίστροφο κοινωνικό ρατσισμό, δηλαδή λέγοντας ότι αν κάποιος έχει ένα πολύ μεγάλο σπίτι με πισίνα, με ταξίδια, με φίλους ανά τον κόσμο, να το θεωρώ ότι ίσως να μην είναι κατάλληλος, αλλά η τάση επίδειξης θα μου έκανε έτσι κάπως, θα με κρατούσε πίσω. Και δεν συμμαζεύεται, δηλαδή όλο αυτό το πολύ... Το πολύ, που ίσως έτσι έλεγε κιόλας, μπορεί να μην ίσχυαν και όλα αυτά που έλεγε τον εαυτό του, να είχε σπίτι με πισίνα, αλλά να μην είχε και το τεράστιο σπίτι ή την έπαυλη, να μην είχε τόσα πολλά χρήματα, να μην ήταν τόσο πολύ από τζάκι η οικογένειά του.
Εδώ που τα λέμε, όλοι από τζάκι καταγόμαστε, γιατί στα αρχαία σπίτια όλα είχαν τζάκι. Η νηστιά που λέμε στην Κύπρο. Δεν είχε σπίτι χωρίς τζάκι παλιά. Ξέρω τι σημαίνει όλος από τζάκι, σημαίνει από αριστοκρατική οικογένεια. Κάνω χιούμορ. Λοιπόν, από ένα ατύχημα, δηλαδή κατά λάθος, του έστειλα ένα αυτοκόλλητο διαδικτυακά στα γενέθλιά του, γιατί είμαστε φίλοι στα social και ας μην γνωριζόμαστε προσωπικά. Και αυτός μου έπιασε την κουβέντα. Άρχισε να μου την πέφτει και να μου ζητάει να βρεθούμε. Εμένα τώρα αυτός ο τύπος, πέρα από γελίος, αφού είχε βγει με την κατά 10 χρόνια μεγαλύτερη αδερφή μου, μου φαινόταν γενικά too much. Σε όλο του το φάσμα και τέρμα. Δηλαδή σου φάνηκε υπερβολικός και σου φάνηκε κιόλας ότι και εγώ ανήθικο θα το βλέπα. Είχε βγει με τη μεγαλύτερη αδερφή σου και στην ηλικία σου ήταν αδερφή σου και μετά σου ζητάει εσένα. Ένα ωραίο μεσημέρι λοιπόν, η αδερφή μου με κλείνει στην τουαλέτα για να μιλήσουμε, έτσι ώστε να μην μας ακούσουν οι άλλοι, στα πλαίσια ενός οικογενειακού τραπεζιού, και ξεκίνησε να μου λέει πόσο καλό παιδί είναι αυτός και πόσο ερωτευμένος είναι μαζί μου, και να σταματήσω να τον χλεβάζω και να βγω να του δώσω μια ευκαιρία. Στην εύλογη αντίστασή μου, καθώς οι δυο τους έβγαιναν λίγο πριν και στους ηθικούς μου φραγμούς, η απάντηση της ήταν πως το μεταξύ τους είχε συμβεί μόνο δύο φορές, πως δεν υπήρχε τίποτα ερωτικό και πως ήταν φίλοι, πως ήταν ανοησία που το έκαναν. Από ό,τι κατάλαβε, η αδερφή σου ήταν τσακωμένη ή χωρισμένη με τον φίλο της τότε που είχε κάνει αυτή την που δύο φορές έκανε ό,τι έκανε με αυτόν, και μετά τα ξαναβρήκε με το φίλο της, το μαντεύτηκε και όλο στο φίλο της και τελείωσε με αυτό. Με την απόσταση που τώρα βλέπω τα πράγματα, σου λέω, Θέκλα, ξεκάθαρα πως αν έλειπε αυτό το επεισόδιο στο μπάνιο, τίποτα δεν θα είχε συμβεί. Και πόσο η αδελφή μου, ο σημαντικός μου άλλος σε αυτή τη φάση, τον πρότεινε με καλές προθέσεις, γιατί τον θεωρούσε και λεπούρη από τα λίγα. Και λεπούρη από τα λίγα, επειδή είχε σπίτι με πισίνα και γνωστούς ανά τον κόσμο και λεφτά και τάση επίδειξης, γιατί. Μήπως η αδελφή σου έχει ληστικά ιδανικά, μήπως θεωρεί ότι κάποιος άνθρωπος που έχει χρήματα και κοινωνικές γνωριμίες και επιρροή είναι πιο αξιόλογος από κάποιον που δεν έχει, ίσως. Νέα εγώ, κολακεύτηκα που κάποιος δήλωνε ερωτευμένος εντός εισαγωγικών μαζί μου, και ας ήταν αυτός που πράγματι περιφρονούσε ως τότε. Δεν πρέπει ποτέ με τίποτα να αγνοούμε το αρχικό μας συναίσθημα. Ένα πράγμα θα σας πω, δεν το έχω ξαναπεί. Καταρχάς να πω ότι δεν θεωρώ ότι ο πατέρας των παιδιών μου ήταν ναρκισσός. Καμία σχέση, δεν θεωρώ ότι είχε ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και γι' αυτό χωρίσαμε. Ήταν τα προβλήματα της πολύ νεανικής μας ηλικίας, της απειρίας μας και οπωσδήποτε της επιλογής που δεν ήταν καλή για μας. Δεν το έχω πει ποτέ ότι ενώ τα φτιάξαμε στην αρχή του τρίτου έτους, 11 Οκτωβρίου 1995, η πρώτη φορά που είχαμε συναντηθεί και μου έδειξε με τον τρόπο του ότι ενδιαφερόταν για μένα, ήταν 1,5 χρόνο πριν. Και όσες φορές είχαμε συναντηθεί προηγουμένως, κάτι μέσα μου έλεγε όχι. Το αγνόησα όμως. Και είδαμε στη συνέχεια ότι αυτό δεν είχε καλό αποτέλεσμα. Αν η αρχική μας αντίδραση στη γνωριμία με έναν άνθρωπο είναι συγκεκριμένη και αρνητική, να το λάβουμε υπόψη μας. Χωρίς να σημαίνει απαραίτητος πως αυτός ο άνθρωπος είναι ναρκισσός, σημαίνει όμως ότι κάτι μέσα μας μας λέει, κάτι κλωτσάει μέσα μας για το ότι δεν ταιριάζουν. Λοιπόν, να μην πω και περισσότερα και για το δεύτερο γάμο, είναι πιο πρόσφατος. Ας μιλήσω για αυτό που είχε γίνει το 95, που ήταν σχεδόν 20, τι λέω, σχεδόν 30 χρόνια πριν. Wow. Λοιπόν, τον έβρισκα πολύ όμορφο από την αρχή και είχε μια ευγένεια στο φλερτ που μου άρεσε, παρόλο που τον περιφρονούσες και θεωρούσες ότι δεν ήταν καλή περίπτωση. Κανονίζουμε ραντεβού για να ανταλλάξουμε κάτι βιβλία και φανερώνεται με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, κάνει ένα grand gesture, μια μεγάλη χειρονομία. Η σχέση παραμένει πλατωνική για κάμποσο καιρό μέχρι που ολοκληρώνεται. Φαντάζομαι, σαν ήταν η πρώτη σου σχέση.
Ωστόσο, εκείνος δεν ήθελε ταμπέλες. Α, και ερωτευμένος, σκεφτήκε με το τριαντάφυλλο και βάλε και μέσω την αδελφή σου για να σε κερδίσει, αλλά δεν ήθελε ταμπέλες. Και αυτό μου φαινόταν ύποπτο, καθώς πίστευε ότι τσιλιμπούρτιζε και με άλλες, και εγώ θα το θεωρούσα πολύ πιθανό. Καθώς θα έδινα πανελλήνιες, δεν ήθελα έναν κόμενο να με βασανίζει και προσπαθούσα να ξεκόψω μαζί του. Ήταν αδύνατο. Επέμενε πάρα πολύ. Και είχα αρχίσει και εγώ να τον συνηθίζω. Δεν μένουμε σε μία σχέση με έναν άνθρωπο επειδή τον συνηθίσαμε. Σιγά σιγά άρχισα να τον ερωτεύομαι με πλήρη συνείδηση πως αν χάσω τον έλεγχο θα έχανα και τις εξετάσεις, στις οποίες πήγαινα για να νικήσω, όπως πήγαιναν οι Σπαρτιάτες στον πόλεμο. Δεν είχα καιρό για κλάψεις και καψούρες. 15 μέρες σχεδόν πριν δώσω το πρώτο μου μάθημα, βρεθήκαμε μετά από καιρό και αρνιόταν τη σωματική επαφή, αγκαλιές, φιλιά κλπ. Εγώ σάστησα. Μου εξήγησε με οικονομικούς όρους προσφοράς και ζήτησης γιατί δεν με θέλει το ίδιο όπως πριν και γενικά με πλήγωσε με το χειρότερο τρόπο. Ήταν σαν να ήρθε εξεπιτούτου δηλαδή σε αυτή τη συνάντηση για να με πληγώσει. Πρώτη φορά ένιωθα σωματικό πόνο από κάτι που κάποιος μου έκανε με τα λόγια. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εδώ θα πω ότι ο συναισθηματικός πόνος βιώνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στο σώμα μας όπως ο σωματικός πόνος. Δεν έχει διαφορά το σώμα μας το πώς βιώνει τον πόνο. Είτε σωματικός είναι ο πόνος, είτε συναισθηματικός, έχει τον ίδιο αντίκτυπο στο σώμα μας. Για ψυχοθεραπεία διάβαζα ακόμη περισσότερο και ο Αριστοτέλης με τα ηθικά του, Νικομάχια, με βοήθησε πολύ να εκλογικεύσω τα πράγματα και να αποδεχτώ πως στεναχωριέμαι για νοησίες, γιατί στάθηκα ανόητη. Μετά το τέλος των εξετάσεων, στις οποίες τα πήγα εξαίρετα, μπράβο αγαπή, μου έστειλε το εξής επικό. Πέρασες πουθενά ή θα γίνεις καθαρίστρια? Στο μεταξύ, η μητέρα μου ήταν καθαρίστρια σε αυτή τη φάση της ζωής της. Δεν το απάντησα. Καταρχάς, δεν είναι κακό μια κοπέλα να είναι καθαρίστρια ή ένας άντρας να είναι, ή ένα κοπέλι να είναι καθαριστής. Αλλά μιλάμε για εξαιρετικά μειωτικό τρόπο με τον οποίο σου έγραψε. Και μειωτικό προς τη μητέρα σου που ήταν καθαρίστρια, αλλά και μειωτικό προς εσένα. Καλά έκανες και δεν το απάντησες. Η ιστορία αυτή, Θέκλα, όμως, δυστυχώς δεν τερμάτισε εκεί. Δεν την τερμάτισες εκεί, θες να πεις. Δεν την τερμάτισες. Πέρασαν πολλά χρόνια με σποραδικές συναντήσεις. Εκείνος έχασε τα πάντα, καλά να πάθει. Και έμενε σε μία γκαρσονιέρα στο κέντρο, όπου πέσαμε στο κρεβάτι για τελευταία φορά, πριν 5-6 χρόνια δεν απατώμε. Ήταν η τελευταία ευκαιρία που του έδινα, γιατί τον αγαπούσα και ήθελα το μεταξύ μας να δουλέψει. Δεν έγινε, γιατί εκείνος εξαφανιζόταν και με έβγαζε τρελή. Gaslighting. Πώς το έχουμε πει? Κάτσε το θυμηθώ. Πώς το έχουμε? Φρενοβλαβοποίηση, έτσι το έχουμε πει στα ελληνικά. Το καλοκαίρι του 17 γνώρισα την αγάπη, τον άνθρωπο με τον οποίο γνωρίζω όλο και πιο βαθιά τι κόσμο χάνει κανείς αν δεν έχει βιώσει μια ειλικρινή και ασφαλή σχέση. Πόσο χαίρομαι για σένα, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Με αυτόν τον τύπο που σας είπα, τον Άρκησο, βρισκόμασταν μια φορά το χρόνο για νέα και καφέ. Και οπότε εκείνος μου πέταγε σπόντες ερωτικού περιεχομένου διαδικτυακά, γιατί από κοντά ποτέ δεν με έφερε σε δύσκολη θέση. Τον γείωνα και όποτε εκείνος μου πέταγε σπόντες ερωτικού περιεχομένου διαδικτυακά, γιατί από κοντά ποτέ δεν με έφερε σε δύσκολη θέση, τον γείωνα, θυμίζοντας του πως πια είμαστε φίλοι. Φάνηκε να τα σεβάστηκε τα όρια μου πάντως, ωστόσο δεν σταμάτησε να με στεναχωρεί, καθώς ήταν διαθέσιμος μόνο όποτε ήθελε. Έτσι είναι ο Νάρκησος. Άμα θέλω εγώ, όποτε θέλω εγώ, όπως θέλω εγώ και δεν συμμαζεύεται. Ακόμη και όταν είχε χάσει τα πλούτη του, ακόμη και όταν είχε καταντήσει σε μια γκαρσονιέρα στο κέντρο. Δεν ήξερε να μου πει τι ανάγκη του καλύπτει η επικοινωνία μας και μου έλεγε πως και εκείνος με αγαπούσε, πως ήμουν δικός του άνθρωπος. Του έδινες ναρκισιστική παροχή, κόρη. Αυτή την ανάγκη του καλύπτει. Είναι ένα πολύ μπερδεμένο άτομο, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι βέβαιο πως του έχουν συμβεί άσχημα πράγματα, σε όλους μας έχουν συμβεί άσχημα πράγματα και δεν λειτουργούμε έτσι απέναντι στους άλλους.
πέρα από το ότι είναι ένας ξεπεσμένος αριστοκράτης και στην παιδική του ηλικία. Δεν είχε εισπράξει αγάπη από τους γονείς του. Αυτά δεν είναι δικαιολογίες, είναι η αλήθεια δυστυχώς. Ναι, και ξαναλέω ότι τόσο η νάρκηση, όσο και οι συνεξαρτώμενοι, όσο και οι survivors, οι επιζήσαντες, ξεκινάμε από το τραύμα. Όλοι μας ξεκινάμε από το τραύμα. Είναι ηθική επιλογή του καθενός πώς θα διαχειριστεί το τραύμα και σε καμία περίπτωση το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας δεν μας δικαιολογεί να γινόμαστε μαλάκες προς τους άλλους, γιατί αυτό είναι το ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Ας το πούμε το όνομά του, μαλάκας. Δεν είναι όμως δικό μου πρόβλημα για να το λύσω. Σωστά, μόνος του μπορεί να το λύσει και δεν νομίζω αυτός να το λύσει. Πλέον δεν μιλάμε και είμαι okay με αυτό. Δεν υποφέρω. Ελπίζω να είναι καλά και να βελτιώνεται, αν και φοβάμαι πως δεν το κάνει. Καταλαβαίνω πως με χρησιμοποίησε, αλλά το κάνει με όλους. Δεν μας ενδιαφέρει ότι το κάνει με όλους. Μας ενδιαφέρει ότι χρησιμοποίησε εσένα. Και εσύ δεν πρέπει να νιώθεις συμπόνια για κάποιον ο οποίος σε έχει χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο. Εσύ πρέπει να νιώθεις αδιαφορία. Βλέπω εδώ κάποια συμπόνια για τον τύπο. Δεν είμαι πλέον θυμωμένη, τον λυπάμαι, να τον λυπάσαι. Γιατί χάνει έναν κόσμο γεμάτο θαύματα αυτών της αγάπης. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Να μην τον λυπάσαι. Ούτε καν να τον λυπάσαι, πραγματικά. Τώρα να λυπάμαι κάποιον ο οποίος δεν με έχει βλάψει και το βλέπω ότι ταλαιπωρείται, το καταλαβαίνω. Αλλά να λυπάμαι κάποιον ο οποίος με έχει βλάψει και με έχει. Σου έχει προκαλέσει μια εξαιρετικά τραυματική εμπειρία στην πρώτη σχέση που έχει στη ζωή σου. Θα μπορούσε από αυτό που σου έκανε τον ghosting και τον dumping, που σε παράτησε σαν σκουπίδι λίγο πριν τις εξετάσεις σου, θα μπορούσε να έχεις χάσει τις εξετάσεις σου. Να φυλάμε την ενσυναίσθηση μας για αυτούς που την αξίζουν. Δεν σου λέω να εκδικηθείς και να του κάνεις κακό, αλλά είναι επικίνδυνο για σένα να υπαναχωρήσεις και να σου κάνει hoovering στο μέλλον να συνεχίσεις να το λυπάσαι. Όσο χαρούμενη και ευτυχισμένη και αν είσαι με την αγάπη που έχεις βρει, με τον άνδρα που έχεις βρει, κάποιες φορές οι γάμοι ρουτινιάζουν, οι σχέσεις ρουτινιάζουν και μπορεί να βρεθεί αυτός να εκεί πέρα σαν το απιτούριν του χαλουμιού που λέμε στην Κύπρο, να βρεθεί εκεί πέρα σαν το φαντομά και να την πάθεις. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε και πρόσεχε. Είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό να ακούς από θύματα ναρκισιστικής κακοποίησης ότι λυπούνται τον νάρκισο που τους έχει κακοποιήσει, γιατί ο καημένος είχε τετραυματικά παιδικά χρόνια και ο καημένος έχει προβλήματα να λύσει. Όλοι έχουμε προβλήματα να λύσουμε, ο καθένας να αναλάβει τον εαυτό του και δεν αξίζουμε όλη την αγάπη. Εντάξει, άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν έτσι, όπως αυτός, δεν αξίζουν να έχουν την αγάπη την πραγματική. Γιατί πρέπει να είσαι και εντάξιος της αγάπης για να την έχεις. Έκανα πίσω την ηθική μου και προχώρησα σε μια σχέση που με στιγμάτισε. Επειδή ακριβώς είχα υποχωρήσει ηθικά, ήταν δύσκολο να ξαναβρω τον δρόμο των ορίων και να αποδεχτώ πως πίσω από όλο αυτό βρισκόταν κάτι κατώτερο. Λοιπόν, κοίτα τι κάνω. Το σκίζω. Το κάνω 1000 μικρά κομματάκια και το ρίχνω στο καλάθι. Έσκισα την ιστορία σου. Πάει ο ναρκισσός από τη ζωή σου. Σταμάτα να μυρικάζεις αυτή την ιστορία. Βγάλ την από το μυαλό σου. Βγάλ την από το υποσυνείδητό σου, από παντού. Βγάλ την. Θα σκίσω και τον υπέροχο φάκελό σου, για να μην υπάρχουν τα στοιχεία σου εδώ. Λοιπόν, μη μου στείλετε γράμματα, γραπτά, μόνο email. Λοιπόν, πρόσεξε πάρα πολύ, γιατί για να έχεις ανάγκη να κάνεις αυτή την κατάθεση ψυχής τώρα, 8 χρόνια μετά, σημαίνει ότι ακόμη έχεις κάποιες συναισθήματα. Ακόμη δεν έχεις φτάσει στην αδιαφορία. Πραγματικά, το 2014 λες το γνώρισες. Μου στείλε μήνυμα σε ένα messenger, ένας τύπος που βγαίναμε το 2013 με 2014. Και μου λέει δεν σε ξέχασα ποτέ,
Αλλά ήμουνα σε μια σχέση που η πρώην μου δεν με άφηνε να έχω καμία σχέση με το παρελθόν μου και σε θυμάμαι και θέλω να ξαναβρεθούμε. Και εγώ θυμήθηκα αμέσως τους λόγους για τους οποίους τερμάτισε εκείνη τη σχέση το 2014 και είπα όχι ευχαριστώ. Πρέπει να είμαστε αυτοπροστατευτικοί. Πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Οι άνδρες και οι γυναίκες που γνωρίζουμε με σκοπό τη σύναψη ερωτικής σχέσης, οι άνδρες και οι γυναίκες με τους οποίους φτιάχνουμε ερωτικές σχέσεις και μέσα στην ερωτική σχέση αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μας κάνουν, δεν ταιριάζουμε και μας κάνουν δυστυχείς, πρέπει να είναι κόκκινα πανιά για εμάς. Με την έννοια του, όχι του απαγορευμένου, με την έννοια του επικίνδυνου. Πρέπει να βλέπουμε με φόβο. Με φόβο μην τυχόν και ξαναπάθουμε τα ίδια τέτοια περιστατικά και να τα βγάζουμε από τη σκέψη μας με θετικό τρόπο. Όταν νιώθουμε συμπόνια για τον άρχισο που μας είχε κακοποιήσει 7 χρόνια πριν και 8 χρόνια πριν, είμαστε σε κίνδυνο μελλοντικά να ξαναπέσουμε στα δίχτυά του που θα μας κάνει hoovering. Και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να διατηρούμε φιλικές σχέσεις με τον Νάρκισο από το 14 και από το 15 και από το 16 και καλά πίνουμε ένα καφέ και λέμε τα νέα μας ή μιλάμε διαδικτυακά. Είχε σχέση κόρη μου με έναν τύπο Νάρκισο ο οποίος σε κακοποίησε και σε κέρασε πόνο, κόψε κάθε σχέση. Εάν θες να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Κόψε κάθε σχέση. Και είναι πολύ ανησυχητικό που αντί να στείλεις ένα γράμμα να μας πεις το θετικό, το όμορφο, αυτό το υπέροχο, το μαγικό της αγάπης που λες ότι βιώνεις με τον υπέροχο άνδρα που γνώρισες το 2017, μας στέλνεις αυτό το γράμμα για να κράξεις τον άκτισο και να τον δικαιολογήσεις κιόλας τον κακομοίρη για αυτά που έχει βιώσει τα δύσκολα στα παιδικά του χρόνια, σαν πως και εμείς μεγαλώσαμε μέσα στα τριαντάφυλλα και μέσα στα πουπουλά. Υπόλοιποι. Πρόσεξε το. Σου συστήνω να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσεις την τάση συνεξάρτησης και την τάση που έχεις να δικαιολογείς το θήτη σου. Αυτά. Θέλω να προβληματιστούμε έτσι λίγο γύρω από αυτό. Το να δικαιολογούμε τον ναρκισσό, την ναρκισσό, να βρίσκουμε ελαφρυντικά και να τους συμπονούμε. Και να διατηρούμε σχέσεις και καλά φιλικές μετά που έχει τελειώσει μια σχέση ναρκισσιστικής κακοποίησης. Εγώ γενικά θεωρώ ότι όταν τελειώσει μια ερωτική σχέση δεν διατηρούμε σχέσεις φιλικές. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ότι δεν έχει κανένα νόημα να διατηρούμε φιλικές σχέσεις μετά που έχει τελειώσει ένας έρωτας. Αν όντως ήταν έρωτας, με το να διατηρούμε φιλικές σχέσεις ξεφτιλίζουμε εκείνον τον έρωτα. Αν δεν ήταν έρωτας και ήταν κάτι το οποίο ήταν κακοποιητικό, βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο διατηρώντας φιλικές σχέσεις μετά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τι νόημα έχει να είμαστε φίλοι και να λειτουργούμε φιλικά με ανθρώπους που μας έχουν πονέσει στα σίγουρα και ξέρουμε σίγουρα ότι έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Ποιος λόγος υπάρχει. Παρά να είμαστε έγιες που να τριβόμαστε πάνω στο βοσκού τη βέργα. Θα ήθελα πολύ να διαβάσω στα σχόλια την άποψή σας γι' αυτό, για το αν διατηρούμε σχέσεις με τους πρώην και τις πρώην, με σεβασμό προς την κοπέλα φυσικά, τις οποίες τα προσωπικά δεδομένα, όπως έχετε δει, τα έχω κατασκήσει. Τα ξέσκισα έτσι όπως τα καταέσκισα. Έτσι όπως καταξέσκισα τα προσωπικά σου δεδομένα, έτσι και εσύ καταξέσκισε τον από μέσα σου. Βγάλ τον κόρη, βγάλ τον να ερεμήσεις. Δεν ήταν σπουδαίος, δεν ήταν υπέροχος. Να και το βιβλίο. Και, χρειαστεί ξαναδιάβασε. Και, διάβασε και αυτό το βιβλίο. Όχι, χρειαστεί ξαναδιάβασε. Λέω το ξαναδιάβασε, γιατί το ξαναδιαβάζω συνήθεια εγώ. Το βιβλίο της Εύερη Νίλ, αφού είναι υπέροχο, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη. Αυτό που διαβάζουμε και σχολιάζουμε τώρα στη συμμετοχή. Προσοχή από υπέροχους. Προσοχή από πανέμορφους, νάρκισσους, καταπληκτικούς, οι οποίοι μας κακοποιούν, αλλά είναι κρίμα και εμένα γιατί είχαν τρεφοντική παιδική ηλικία. Το κρίμα είναι μπας το κλίμα που λέμε στην Κύπρο. Το κλίμα είναι το αμπέλι αυτό που το βάζουν κλιματαριά. Δεν έχει κανείς κρίμα. Εσύ είσαι κρίμα. Τον εαυτό σου να λυπηθείς και να σταματήσεις να έρχεσαι σε επαφή με το διάβολο. Αυτά. Φιλιά.